Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει όμως να τονίσω ότι πέρα από την κατά επισαχής συζήτηση υπήρχε και επί των άρθρων τον κανονισμό, το οποίο το έχετε καταργήσει. Άρα λοιπόν είναι σε βάρος. Υπάρχει δυνατότητα των δευτερολογιών. Ό,τι υπάρχει στον κανονισμό, αυτό εφαρμόζουμε, κύριε Σενάτε. Και την δευτερολογία μου, λοιπόν, μέρος από αυτή. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, μια αναφορά στις εξελίξεις. Παρακαλώ, με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε, το έχω πει και σε άλλους συναδέλφους σας. Θα σας δοθεί η ανοχή που πρέπει να σας δοθεί, αλλά η δευτερολογία αποτελεί άλλο κομμάτι αυτόνομο της τοποθέτησής σας για μετά. Δεν προβλέπεται η δευτερολογία ή να προστίθεται στην πρωτολογία. Θα σας δοθεί η ανοχή που χρειάζεται για να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Ξεκινάω τον χρόνο από τώρα. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, μια φορά σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με πρωταγωνιστή το κράτος του τρομοκράτη του Ισραήλ και τη στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης που γενικεύουν τον πόλεμο εναντίον των λαών με απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αλλά και διεθνώς. Στους σχεδιασμούς του Ισραηλινού στρατού ως αντίπεινα στο Ιράν συμπεριλαμβάνονται χτυπήματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου, σταθμούς ενέργειας και σε ρητικές βάσεις, δίχως να λείπουν και οι φωνές αξιωματούχων για επιδρομές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η κυβέρνηση είναι συνένοχη σε αυτά τα εγκλήματα, γιατί συντάσσεται με τους εμπριστές του πολέμου, παρέχει πολύμορφη πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ και τους συμμάχους τους, που όπως είναι και η αποστολή ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, εμπλέκει το λαό μας σε επικίνδυνες περιπέτειες. Τα προσχήματα περί αυτοάμυνας έχουν καταρρεύσει μπροστά στα συνεχιζόμενα εγκλήματα. Όλα όσοι τα επικαλούνται εκτίθενται στο λαό. Το ΚΚΕ αγωνίζεται μαζί με το λαό ενάντια σε κάθε εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, καμιά στήριξη στο Ισραήλ, να αναγνωριστεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Βουλής το 2015, να επιστρέψει η φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα, η πυροβολαρχία με τους Πάτριωτες από τη Σαουδική Αραβία, καμιά παραχώρηση ελληνικού εδάφους και στρατιωτικών βάσεων για να συνεχίζεται η γενοκτονία και η αιματοχυσία των λαών της περιοχής. Πάμε στο νομοσχέδιο. Γίνεται ή όχι νομοθετικό έργο, όπως είπε η κυρία Λιακούλη? Βεβαίως γίνεται. Αλλά το θέμα είναι για ποιον και ποιον υπηρετεί αυτό το νομοθετικό έργο. Το νομοσχέδιο έχει τρία μέρη. Ρυθμίσεις για τους χερσαίους συνεργικούς σταθμούς, διατάξεις για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ρυθμίσεις για τα ζώα συντροφιάς και λοιπές διατάξεις. Για τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση για τις αναγκαίες επισκευές, συντηρήσεις, επεκτάσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται για τη βελτίωσή τους. Όμως δεν πρόκειται γι' αυτό. Οι ρυθμίσεις αφορούν την αποτελεσματική στη υποστήριξη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού προς συμμόρφωση της Ελλάδας προς εκεκτημένου Σέγγεν και την πλήρη εφαρμογή των σχετικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι υπηρεσίες να επιτελούν με αρτιότητα και αξιοπιστία την αποστολή τους. Αυτό αναφέρεται στα άρθρα. Τι είναι το κεκτημένο του Σέγγεν που αναφέρεται? Δεν είναι άλλο από την ενίσχυση του μηχανισμού φακελώματος, καθώς και του συντονισμού των ευρωνησιακών και εθνικών κατασταλτικών μηχανισμών από τα νέα αστυνομικά σώματα και τις νέες μέθοδοι καταστολής. Για τους λόγους αυτούς εκφράζουμε την αντίθεσή μας για την ουσία των ρυθμίσεων. Η ρυθμίση του δεύτερου μέρους παρουσιάζεται με τον τίτλο ως ενίσχυση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συνέχεια όμως στο δραστικό περιορισμό της χρηματοδότησης, στην υποστελέχωση των Δήμων, στη συρρήκνωση κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, στην ανταποδοτικότητα και τις ιδιωτικοποιήσεις σε πρόνοια υγεία, παιδεία, με ένταση της φοροϋποδρομής και επιβάρηση του λαϊκού εισοδήματος, των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για έργα και υποδομές, της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, της αποδυνάμωσης των υπηρεσιών των Δήμων και περιφερειών από μόνιμο προσωπικό, είναι αυτές που υλοποιήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις, τα κόμματα του κεφαλαίου και την πλειοψηφία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών συνολικά στη χώρα μας. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, λοιπόν, δεν συνιστούν ενίσχυση. Με το άρθρο 15, τι έρχεστε να κάνετε? Να αντικαταστήσετε την παροχή γάλακτος με 300 ευρώ επίδομα το χρόνο. Υποβαθμίζεται έτσι την έννοια της βαριάς και ανθυγινής εργασίας, μετατρέπεται την προληπτική ιατρική σε ατομική υπόθεση. Το γάλα αποτελεί αντίδοτο στους διάφορους παράγοντες που προσβάλλουν την υγεία των εργαζομένων από την εκτέλεση της βαριάς και ανθυγινής εργασίας. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν μπορεί να είναι ατομική ευθύνη. Όλα τα μέσα ατομικής προστασίας είναι αναγκαίες παροχές σε είδος ακριβώς για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.
Βέβαια, ο στόχος σας είναι η μείωση του κόστους από τη διαδικασία διάθεσης του γάλακτος, όπως επιβεβαίωσε εξάλλου και ο Υπουργός στην Επιτροπή, και σε μια πορεία, βέβαια, είναι γεγονός ότι η κατάργηση του επιδόματος είναι παραπάνω από σίγουρη. Επιβάλλεται αντίθετα η διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής γάλακτος σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα της εργασιακής σχέσης. Με το άρθρο 16 διευκολύνεται περαιτέρω την πρόληψη εργαζομένων ορισμένου χρόνου, ξεπερνώντας τα ζητήματα των μη εγκεκριμένων προϋπολογισμών. Η απάντηση στην ανάδειξη της υποστελέχωσης είναι ότι εγκρίνεται ό,τι προσωπικό σας ζητούν οι δήμοι για ανταποδοτικές υπηρεσίες. Αυτό είπε ο Υπουργός στην Επιτροπή. Δηλαδή αυτές που πληρώνουν ξανά οι δημότες, γιατί αυτό είναι ανταποδοτικές. Έτσι απαλλάσσεται τον κρατικό προϋπολογισμό από την κρατική χρηματοδότηση, έστω ότι θεσμοθετημένη, ώστε να πηγαίνουν περισσότερα την αποπληρωμή του χρέους και σε επιχορηγήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό αρνείστε να ικανοποιήσετε τα αιτήματα για αναγκαίες προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2020 έως 2025 ο Δήμος της Πάτρας με βάση τις συνταξιοδοτήσεις ζήτησε 217 εργαζόμενους, τακτικό προσωπικό, εγκρίθηκαν μόλις 17 και έχουν προσληφθεί μόνο 3. Στις ρυθμίσεις για τις περιφέρειες συστήνεται ένα ακόμα συμβουλευτικό όργανο, την Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κινδύνων και Κρίσεων. Όπως αναφέρεται, θα έχει την ευθύνη για την υποβολή προτάσεων, νομοθετικών παρεμβάσεων, για την επικυρωποίηση των στόχων των δράσεων και μεθόδων επίτευξης αυτών, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τις διεθνείς συμφωνίες. Η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει τα επιλέξιμα και μη επιλέξιμα έργα, στη λογική του κόστους ωφέλους, και αυτή έχει οδηγήσει σε τραγωδίες από τη μη εκτέλεση αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του λαού. Οι ευθύνες ανήκουν στην κυβέρνηση, τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους. Το άρθρο 24 αφορά την επανάληψη της διαδικασίας για τη μεταφορά μαθητών, η οποία δεν λύνει το πρόβλημα. Κάθε χρόνο τα ίδια. Η λύση, την οποία απορρίπτεται, βρίσκεται στην πρόταση που έχουμε καταθέσει ως ΚΚΕ, αλλά και η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στις Περιφέρειες, για τη δημιουργία δημόσιου φορέα αναπεριφέρεια, με αγορά όλου του αναγκαίου στόλου οχημάτων και προσλήψη οδηγών, ώστε έγκαιρα και ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια που χρειάζονται για τη μεταφορά των μαθητών που εντάσσονται στο σύστημα αυτό χωρίς τον ασφεκτικό χιλιομετρικό περιορισμό, με ταυτόχρονη ένταξη και χρήση του στόλου αυτού σε υπόλοιπες ανάγκες και δράσεις μετακινήσεων, όπως εκδρομές, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού και άθλησης και άλλα. Για το άρθρο 25, για τη ρύθμιση οφειλών προς Δήμους, έχουμε επιφύλαξη για την εξίσωση που επιχειρείται των αυτοπασχολουμένων με τις ΑΕ. Δεν δίνεται τη δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια, όπως ζητούν, να αποφασίζουν διαγραφές οφειλών με βάση την κατάσταση του οφειλέτη. Το άρθρο 32 προβλέπεται την ηλεκτρονική κατάσχεση. Οδηγούνται λαϊκές οικογένειες που δεν μπορούν, λόγω των ανατροπών που έχουν φέρει οι πολιτικές στη ζωή τους, να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή οφειλών μπροστά σε ηλεκτρονικές κατασχέσεις όποιων καταθέσεων έχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι ανάγκη να απαγορευτεί ρητά ο πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, κάτι που δεν κάνετε. Για τις ρυθμίσεις του άρθρου 34, με τις ρυθμίσεις νομοποιείται την κτηριακή κατάσταση και λειτουργία των παιδικών και βρεφονιμπιακών σταθμών των Δήμων με όρους παλαιότερων προδιαγραφών, αν τηρούνται κι αυτοί, οι οποίοι εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά. Πάμε στο άρθρο 38 για την αύξηση των αποδόσεων ΚΑΠ. Μάλλον αποτυπώνεται σε αυτό το άρθρο η κατεύθυνση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού και του νέου μεσοπρόθεσμου, όπου ο λαός καλείται να συμβάλλει και να ματώνει για τα ματαωμένα πλεονέσματα τα επόμενα χρόνια. Για τους ΟΤΑ, στα πλαίσια αυτά, προβλέπεται τι, σύμφωνα με το άρθρο, 53 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στο ανώτατο ποσό των ΚΑΠ, δηλαδή από 3,788 δις σε 3,841 δις ευρώ, όπως έχει γίνει μέσα από με νόμο το 2011 και την τροποποίηση του 2017. Η επιπλέον αύξηση του ανώτατου ποσού δεν είναι ούτε 10% από αυτά που έπρεπε να αποδοθούν, που είναι επιπλέον σχεδόν 6 δις. Ενώ η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔ προβάλλουν την τραγική οικονομική κατάσταση των Δήμων, δεν διεκδικούν
ούτε τους θεσμοθετημένους πόρους και επιβάλλουν αυξημένους δημοτικούς φόρους και ανταποδοτικά τέλη για να λειτουργούν οι όποιες υπηρεσίες. Η αύξηση 108 εκατομμύρια και άλλα 100 με την ημοτεχνική βελτίωση που έκανε ο Υπουργός για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, οι οποίες έχουν καταστεί τερισίδικες, δεν αντιμετωπίζουν την οικονομική ασφυξία των Δήμων. Γι' αυτό με την τροπολογία δίνει τη δυνατότητα να καλύπτουν άλλες ανάγκες από τα ανταποδοτικά τέλη. Μια τροπολογία που κατατέθηκε και θεωρούμε απαράδεκτη, να χαρατσώνουν τον λαό για να καλύπτουν ανάγκες που θα έπρεπε να καλύπτουν από τους θεσμοθετημένους πόρους που υπάρχουν και την τοπική διοίκηση. Τα άρθρα 39 και 40 προβλέπουν ρυθμίσεις για την επικυρωποίηση και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου. Θεσμικό πλαίσιο που θα προσαρμόσει ακόμα περισσότερο την λειτουργία των οργάνων των ΟΤΑ στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριο άξονα τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης. Μετά το 41 προβλέπει ρυθμίσεις για επίσπευση συλλογής στοιχείων στον κόβο παρακολούθησης επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος των στοχευμένων πολιτικών της παρακολούθησης και της αξιολόγησης και η συλλογή των στοιχείων ποιος είναι? Ο πιο σφιχτός αναγκαλισμός στις κεντρικές αντιλαϊκές πολιτικές και η διαμόρφωση καλύτερου φιλικού εμπεριετικού κλίματος και στους δήμους και στις περιφέρειες. Είναι η αξιολόγηση των επιδόσεων που αφορά τη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, την παραχώρηση της δημόσιας γης των ακτών, όπως εδώ στον Άλυμο, στο Λαγονίσι, των δασών για επιχειρηματική δράση, τη γενικευμένη ανταποδοτική διαχείριση των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, που ο λαός θα ξαναπληρώνει για ακόμα πιο υποδιέστερες υπηρεσίες. Για το τρίτο μέρος, στο άρθρο 48, η υποχρεωτική στήριξη των ζώων είναι ένα μέτρο αντιεπιστημονικό. Οι διεπιστημονικοί φορείς έχουν εκφράσει τις απόψεις τους, τις οποίες εσείς βέβαια αγνοείτε. Ζητάμε να καταργηθεί η υποχρεωτικότητα και τα πρόστιμα. Για το άρθρο 49, παρά τη μείωση που επέρχεται μέσα από το άρθρο, η συνολική επιβάρυνση φτάνει 120 ευρώ, που είναι μεγάλη για μια λαϊκή οικογένεια που έχει ένα ζώο δεσπεζόμενο. Συμφωνούμε με την απαλλαγή των κτηνοτρόφων. Σημειώνουμε όμως ότι τελικά εξακολουθούν να επιβαρύνονται και οι κτηνοτρόφοι, γιατί πρέπει να πληρώσουν τον ιδιώτη κτηνίατρο για να πάρει τα δείγματα, γιατί έχετε διαλύσει τα κρατικά αγροτικά κτηνιατρία που υπήρχαν στην Ήπεθρο και μπορούσαν οι κτηνοτρόφοι να έχουν ένα επιστημονικό στήριγμα. Θεωρούμε ότι η ατέλεια του παράβολου έπρεπε να επεκταθεί και στους κυνηγούς. Ζητάμε να προχωρήσει η κυβέρνηση τώρα σε μαζικές προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και να ανασυστήσετε τις υπηρεσίες στην Ήπεθρο τα αγροτικά κτηνιατρία. Με το άρθρο 57, αντί να καλύψετε όλα τα κενά με προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, επιχειρείτε να μειώσετε το μεγάλο πρόβλημα με στέρηση της δυνατότητας συμμετοχής στην κινητικότητα του δημοσίου. Με το άρθρο 59 φαίνεται αλλαγές στο δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που δημιουργούν μεγάλα ερωτηματικά και γύρουν κινδύνους, ιδίως για την προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων των εργαζομένων του εργαζόμενου λαού που βρίσκονται στα χέρια του κράτους και γενικά των δημόσιων φορέων. Με τις διατάξεις δεν απαιτείται πια η συνδρομή του εύλογου ενδιαφέροντος για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, ούτε ειδικό ένομο συμφέρον όταν πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα που τηρούνται σε δημόσιες υπηρεσίες. Χωρίς προϋποθέσεις θα δίνεται πρόσβαση σε έγγραφα ακόμα και όταν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα πολιτών και για τα πλέον ευαίσθητα δεδομένα με ελάχιστες προϋποθέσεις. Και ακόμα με ανώνυμη αίτηση. Όλα αυτά στο όνομα της ενίσχυσης, διαφάνειας και του κράτους δικαίου. Στην πράξη θα μπορεί επομένως μια τράπεζα, για παράδειγμα, ή ένα φαντ ή μια ασφαλιστική εταιρεία να αποκτά πολύ πιο εύκολα πρόσβαση σε πληροφορίες που τηρούνται στο δημόσιο σύστημα για πελάτες της. Αντίστοιχα, λύνεται τελείως στα χέρια ενός εργοδότη να αποκτά ανεμπόδιστα έγγραφα και στοιχεία προς αξιοποίηση σε βάρος των εργαζομένων του.
Την ίδια ώρα όμως εξειδικεύεται μια σειρά εκφράσεις του απόρριτου, όπως το εμπορικό, το τραπεζικό, το βιομηχανικό, το απόρριτο της εθνικής άμυνας ή της εξωτερικής πολιτικής, που το προφυλάσσεται σαν κόριο οφθαλμού, γιατί καλύπτουν το κεφάλαιο και το ίδιο το κράτος. Η ρύθμιση που προωθείται με το άρθρο 59 είναι να είναι διαφανείς και οθάνηθες οι πόρτες του δημοσίου, του κράτους, στα μεγάλα συμφέροντα που θέλουν πρόσβαση σε στοιχεία για τους σκοπούς τους. Για τον εργαζόμενο λαό, το κράτος επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι είναι και ενισχύεται ως αδιαφανές και απροσπέλαστο, βαθιά εχθρικό, αξιοποιώντας μια σειρά δικλείδες για αυτό το σκοπό. Το άρθρο 61 για τους ειδικούς φρουρούς πανεπιστημιακής αστυνομίας μπροστά στη συλλογική αντίδραση των φοιτητών, απέτυχε η κυβέρνηση να βάλει την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια και διαθέσατε τους ειδικούς φρουρούς σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες για την άσκηση του κοινωνικού κατασταλτικού έργου. Με τη νέα διάταξη θα δικαιούνται μετάθεση για τον τόπο, στον τόπο συμφερόντων τους, εφόσον βέβαια υπάρχουν θέσεις κενές και συμπληρώνουν τα απαραίτητα μόρια. Η κυβέρνηση, παρόλα αυτά, εμένει ιδεολεπτικά και συνεχίζει στο ίδιο άρθρο να διατηρεί ως προβλέψιμη την πανεπιστημιακή αστυνομία και να μην την καταργεί. Κυρίες και κύριοι, η αναδιανομή του πλούτου σε όφελος του εγχώριου και του ξένου κεφαλαίου είναι αυτή που διαπερνά ένα προς ένα και όλους μαζί τους θεσμικούς φορείς του κράτους, τις δυτικές λειτουργίες και αναδιαρθρώσεις που προωθούνται είτε στο κράτος, είτε με τις περιφέρειες, είτε στους δήμους. Η εργατική τάξη και ο λαός δεν μπορεί να συμβιβάζεται με αυτό το σύστημα, με τη δικτατορία του κεφαλαίου που κάνει πολέμους, σκορπά το θάνατο και την προσφυγιά, τη φτώχεια, την εξαθλίωση και τα μεγάλα διέξοδα για να διασφαλίσουν τα κέρδη των λίγων. Τώρα πρέπει να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και να ενισχύσει τους αγώνες, να βάλει μπροστά τις ανάγκες του και μπροστά στην απεργία. 20 Νοέμβρη καλούμε την εργατική τάξη σε μαζική συμμετοχή και να δοθεί αποφασιστική απάντηση στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων όσων συντάσσονται με το σιδερένιο νόμο του κέρδους. Ψηφίζουμε κατά επί της αρχής.